Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας έδωσαν για άλλη μια φορά σήμερα δυναμικό παρόν στον αποκλεισμό παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Αθήνα κατά του ασφαλιστικού προσχεδίου της κυβέρνησης. Την εν λόγω κινητοποίηση την αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος και το Δικηγορικό Σώμα παραμένει αταλάντευτο στη θέση του για απόσυρση του αντιασφαλιστικού προσχεδίου. Η δικηγορία δεν είναι επαιτία. Έμα εμείς θα βάλουμε στην αυθαιρεσία. Καλαμάτα και σήμερα δίνει δυναμικά το παρόν στην διαμαρτυρία αυτή για να προστατεύσει το δικαίωμα των μελών της, του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, στην επιβίωση ως επαγγελματίες, ως δικηγόροι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας είναι συνεπής στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Πίσω τον όμαλε μητόμο! Για δεύτερη φορά σε αυτή την περίοδο της απεργιακής κινητοποίησης ανεβήκαμε στην Αθήνα για να συμμετέχουμε στην εκδήλωση που έχει αποφασιστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων για τον αποκλεισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο για άλλη μια φορά ότι το προσχέδιο Κατρούγκαλου οδηγεί σε εξόδο στο δικηγορικό κλάδο. Είναι ένα προσχέδιο το οποίο έχει συνταχθεί χωρίς προηγούμενο κοινωνικό διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Είναι ένα προσχέδιο το οποίο θα οδηγήσει σε εξόδο στους δικηγόρους, όλους τους δικηγόρους ανεξαρτήτως εισοδήματος. Και πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί μια αναλογιστική μελέτη, να το δούμε, να το συζητήσουμε σοβαρά και μετά να θέσουμε τις απόψεις μας. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν ακούει μέχρι σήμερα, τηρεί μια σκληρή γραμμή. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο αγνοεί βασικές αρχές των ασφαλιστικών νομοσχεδίων. Είναι καθαρά ένα φορολογικό, εισπρακτικό νομοσχέδιο. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί με όλους τους συναδέλφους της χώρας ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Είναι ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο οδηγεί στη δίμευση των εισοδημάτων μας. Απαιτεί το 40% από αυτό να πηγαίνει σε ασφαλιστικές εισφορές και ένα 30% να πηγαίνει στη φορολογία. Αυτό δεν είναι ασφαλιστικό. Φορολογικό νομοσχέδιο είναι και μάλιστα του χειρίστου είδους. Σκοπό έχει απλώς να εξοντώσει όλη την μεσαία και χαμηλή τάξη των ελευθερών επαγγελματιών της Ελλάδος. Παλεύουμε ένα παράλογο νομοσχέδιο, το οποίο δεν συμβαδίζει με τους κανόνες της δημοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς, από την ώρα που δημεύει το 70-80% του εισοδήματος. Την ίδια ώρα, σε αποκλεισμό και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών στην Οδό Καραγιώργη Σερβίας, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι οικονομολόγοι, λογιστές φοροτεχνικοί, διαμεσολαβούντες και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες της χώρας. Είναι η πρώτη κίνηση από σειρά ενεργειών διαμαρτυρίας κατά του προσχεδίου του ασφαλιστικού, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών 27% επί το εισοδήματος με τη μορφή ενός είδους κεφαλικού φόρου. Η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο πολλών κινητοποιήσεων που κάνουμε μπροστά από κάθε παραγωγικό υπουργείο, τα οποία εποπτεύουν τους φορείς οι οποίοι διαμαρτύρονται για το νέο ασφαλιστικό. Σήμερα είμαστε εδώ μαζί με το Οικονομικό Επιμελητήριο, τους λογιστές, φοροτεχνικούς και βέβαια οι ασφαλιστές, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών για να διατρανώσουμε για άλλη μια φορά την αντίστασή μας σε αυτό το σχέδιο που φτωχοποιεί τους επαγγελματίες και τους οδηγεί στο δρόμο. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις αυτές οι υποτιθέμενες προτάσεις να μην περάσουν, διότι δημιουργούν πρόβλημα όχι μόνο στην ανάπτυξη, αλλά συνολικά στην ελληνική οικονομία και, όπως είπα, φτωχοποιούν τον Έλληνα ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Σήμερα ξεκινάει μία σειρά κινητοποιήσεων. Την άλλη Τρίτη έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Έχουν αποφασιστεί επίσης καταλήψεις σε κάποιες εφορίες και κυλιόμενη αποχή από φορολογικές δηλώσεις. Οι ιδιαιτερότητες του δικού μας κλάδου είναι ότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα το σχέδιο νόμου, δεν πρόκειται για ένα ασφαλιστικό, αλλά περισσότερο για φορολογικό μέτρο. Δεν θα αντέξουμε με την κρίση την οποία έχουμε, δεν θα αντέξουμε να πληρώνουμε αυτές τις εισφορές. Με αποτέλεσμα και οι 100 δόσεις που έχουν οι πολίτες και εμείς περισσότερο, αλλά και τα νέα, οι νέες εισφορές που θα βγουν, δεν πρόκειται να πληρωθούν. Εξάλλου, αύριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας διοργανώνει σεμινάριο με θέμα ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, μία πρώτη προσέγγιση στις νέες τροποποιήσεις του νόμου 3869 του 2010. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Κωνσταντίνος Μαργέλης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, και εισηγητής θα είναι ο Ιάκωβος Βενιέρης, δικηγόρος λέκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών.